ξεχυλίζει η οργή των Τουρκοκυπρίων για την οικονομική ασφυξία που προκαλεί στα κατεχόμενα η κατρακύλα της τουρκικής λίρας. Χιλιάδες κόσματα αποκρίθηκε στο κάλεσμα 9 συνολικά συντεχνιών, βγήκαν στους δρόμους της κατεχόμενης Λευκωσίας και καταλήγοντας σε ψευδοβουλή φώναξαν ότι η λεγόμενη κυβέρνηση μετέτρεψε τους Τουρκοκύπριους σε ζητιάνους. Κοιτάξτε και αυτό το λαό, όχι μόνο τα βουνά του Ταύρου στην Τουρκία, ένα από τα συνθήματά του ζητώντας απογαλατισμό από την Άγκυρα και διαβεβαιώσαν πως οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν εάν δεν αποσυρθεί από την ψευδοβουλή πρόταση για φορολόγηση του κατώτατου μισθού, αν δεν υπάρξει σταθερή νομισματική ισοτιμία. Τα κατεχόμενα βράζουν, στην Άγκυρα ο Τσαβούσογλου κόμπαζε πως περί προσπάθειες της κυβέρνησης Ερντογάν αυξάνεται η αναγνώριση των κατεχομένων διεθνώς, ρίχνοντας ακόμα και στον Ακίντζου την ιδέα εγκατάλειψης της ομοσπονδιακής λύσης μετά το ναυάγιο του Κραμ Μοντανά. Καιρό συνέχισε να ακολουθήσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αναγκασαλάρ μπιλε δεύσιο βγουν. Μπισε ζόλα, όλμουζεκ μπισε ζόλα μάνε μπι άννα μιόκ. Είσαι BME ile ilgili yaptığımız eleştirilerin sebebi de bu. 53 sene olmadı. Bundan sonra olacağının garantisi var mı? Και απέδωσε ξανά την πατρότητα της ιδέας των δύο κρατών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Biz federasyonun dışında formülleri müzakere ederiz diyorduk. Genel konuşuyorduk. İki devletli çözüm bizim de aklımız dolandı. Ama ilk defa dile getirenlerden bir tanesi Anastasiadis oldu. Ισχυρίστηκε δύο της κατηδίας συναντήσεις με ομολόγους του, διαφάνηκε ξεκάθαρα πως και άλλες χώρες υποστηρίζουν την ιδέα για λύση δύο κρατών στην βάση της κυριαρχικής ισότητας. Επιμένουν να καταφέρουν.